ενδιαφέρουσες ομιλίες ξεκίνησε τις εργασίες του στον πύργο το Επιστημονικό Συνέδριο Ποιότητας Ζωής με Βιωσιμότητα και Αθλητισμό, που διοργανώνει ο Δήμος Πύργου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με στόχο την εξωστρέφεια της περιοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λία, με κορυφαία αναφορά σαν πόλη τον πύργο, τον Δήμο Πύργο ευρύτερα, έχει και περιβαλλοντικό απόθεμα και πολιτιστικό απόθεμα. Άρα λοιπόν τώρα με τη νέα νομοθεσία για τα πανεπιστήμια νομίζω ότι είναι πρόκληση και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αλλά και για τον Δήμο Πύργου και πραγματικά αυτή η συνεργασία πρέπει να αποτελέσει στην ουσία ένα πολύ καλό παράδειγμα το οποίο εμείς από την πλευρά της Ένωσής μας θα το αναδείξουμε γιατί είναι μονόδρομος η συνεργασία του Πανεπιστημίου με τον Δήμο. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα γίνει αυτό που θέλει και ο Δήμαρχος. Γιατί πλέον σήμερα με γνώση, τεχνογνωσία και επιστημοσύνη, έτσι μπορεί να πετύχει στην τοπική ανάπτυξη. Πλειάδα επιστημόνων, στελέχη και μέλη αθλητικών συλλόγων, αλλά και εκπρόσωποι φορέων έδωσαν το παρόν στην έναρξη των εργασιών που σηματοδοτούν την ουσιαστική συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Λία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που τονίστηκε κατά τις εναρκτήριες ομιλίες σχετικά με το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει τμήματα σε όλους τους δομούς εκτός της Ηλίας. Το σημερινό επιστημονικό συνέδριο είναι αποτέλεσμα προγραμματικής σύμβασης που έχουμε κάνει με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό στην πόλη του Πύργου, να ξεφύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα πρότυπα, να φέρουμε λίγο την επιστημονική κοινότητα και να δημιουργήσουμε μια εξωστρέφεια. Όλες οι θεματικές ενότητες είναι πάρα πολύ αξιόλογες, θέτουν βασικό θέμα το κομμάτι του αθλητισμού. Στόχος του Δημάρχου είναι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα σε βάση ετήσια στην πόλη του Πύργου. Μακάρι να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Αυτός είναι ο βασικός στόχος μας, αλλά και γενικότερα να αποκτήσουμε συνεργασίες και συνέργειες με τους επιστημονικούς φορείς. Σκοπός του συνεδρίου είναι η αθλητική διοργάνωση εθνικής εμβέλειας στην περιοχή, ενώ κατά τις συνεδρίες αναμένεται να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τον άξονα λειτουργίας νέων δραστηριοτήτων, το κομμάτι της κοινωνίας, της πολιτείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν σε μια μελέτη που θα παραδοθεί με τη μορφή πρακτικών στον Δήμο Πύργου. Να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα project τα οποία θα αποτελέσουν αύριο τον άξονα λειτουργίας βιωσιμότητας νέων δραστηριοτήτων στο κομμάτι της κοινωνίας, της πολιτείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και όλα αυτά θα εμπεριστατωθούν σε μια μελέτη που θα παραδώσουμε άμεσα με τα πρακτικά του συνεδρίου στην τοπική κοινωνία και στο Δήμο Πύργου. Θέλω να πω ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα λειτουργήσει ως φορέας mentoring και coaching στην τοπική κοινωνία έτσι ώστε να υλοποιήσουμε άμεσα τους στόχους οποίους έχουμε θέσει.